Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Fitness Lab. Για σήμερα έχουμε να κάνουμε ένα 12-λεπτό πρόγραμμα γυμναστικής με ασκήσεις για ολόκληρο το σώμα, που είναι ιδανικό για γυμναστική στο σπίτι, καθώς έχει ασκήσεις χωρίς άλματα και συνεπώς χωρίς θόρυβο. Θα έχετε παρατηρήσει πως το να κάνεις συστηματικά γυμναστική στο σπίτι είναι κάτι που δημιουργεί θόρυβο και σίγουρα δεν είναι κατάλληλο για όλες τις ώρες της ημέρας. Γι' αυτό το λόγο έφτιαξα ένα πρόγραμμα με 16 ασκήσεις για να μπορείτε να το κάνετε όταν θέλετε να γυμναστείτε, είτε νωρίς το πρωί είτε αργά το βράδυ. Σε όλες τις ασκήσεις θα μένουμε 30 δευτερόλεπτα και μετά θα ακολουθεί ένα διάλειμμα 15 δευτερολέπτων. Με αυτό το επεισόδιο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα 21 ημερών χαμηλής επιβάρυνσης, οπότε μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μου. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη άσκηση που λέγεται Skater. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε ένα lax, πλάγιες πίσω προβολές. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Lunge Tap. Σε αυτήν την άσκηση με ενεργητικό ρυθμό ακουμπάμε να αλλάξει τα δάχτυλα των ποδιών. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Inchworm and Shoulder Tap. Σε αυτήν την άσκηση παίρνουμε θέση σανίδας και ακουμπάμε να αλλάξει τους ώμους. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Leg Extension and Knee Up. Σε αυτήν την άσκηση τεντώνουμε το αριστερό πόδι και μετά το φέρνουμε μπροστά. Συνεχίζουμε αλλάζοντας πλευρά, κάνοντας όλη την άσκηση με το δεξί πόδι. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Standing Side Crunch. Σε αυτήν την άσκηση, σε πλάγια δεξιά θέση, ανεβάζουμε ενεργητικά το πόδι. Thank you.
Αλλάζουμε πλευρά και συνεχίζουμε τις κάμψεις ανεβάζοντας το αριστερό πόδι. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Oblique Crunch. Σε αυτή την άσκηση από πλάγια θέση ανεβάζουμε το δεξί πόδι μπροστά. Αλλάζουμε πλευρά και κάνουμε την ίδια άσκηση με το αριστερό πόδι. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Plié Squats. Σε αυτήν την άσκηση σε ανοιχτή διάσταση κάνουμε γρήγορα καθίσματα. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Narrow Squat. Σε αυτή την άσκηση με ελαφρώς κλειστά πόδια κάνουμε διπλά ημικαθίσματα. Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Bear Dog. Σε αυτήν την άσκηση κάνουμε αρμονική αντιμετάθεση χεριών και ποδιών. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Shoulder Tap. Σε αυτήν την άσκηση παίρνουμε θέση σανίδας και στη συνέχεια ακουμπάμε ένα λακ στον κάθε ώμο.
Συνεχίζουμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Glute Bridge. Σε αυτήν την άσκηση παίρνουμε ήπια θέση και ανεβάζουμε σταθερά τη λεκάνη. Πάμε στην επόμενη άσκηση που λέγεται Crab Toe Tap. Σε αυτήν την άσκηση, έχοντας στήριξη σε παλάμες, κάνουμε εναλλαγές χεριών και ποδιών. Πάμε στην τελευταία άσκηση που λέγεται V-Crunch. Σε αυτήν την άσκηση, σε καθιστή θέση, τεντώνουμε τα πόδια μπροστά και μετά τα επαναφέρουμε στον κορμό.